Δεν κάνει καλή δουλειά σου, αλλά ποια δουλειά. Έχει γίνει γλάστρα στην ίδια εκπομπή σου. Έχει βάλει μπροστά τον άλλο τον γιατρουδάκο και πουλάει τον παραμύθι και τον βάζει μπροστά να λέει αυτού τα δικά σου. Επειδή εσύ δεν ξέρω, φοβάσαι, κάτι έχει πάθει. Κάτι έχει πάθει σου και άλλησα την καράφλα, μάλλον και έχει τρομοκρατηθεί. Σε βλέπω. Δεν είσαι ζωή όπω παλιά. Φοβάσαι να πει, βάζει τον άλλο μπροστά και πουλάει τρελά. Ο άλλο είναι Ολυμπιακό. Όπω εγώ είμαι από Γάλλο. Και λέω είμαι Ολυμπιακός και Γάλλος, αυτός είναι Ολυμπιακός Κυρακλής. Τόση ώρα δεν έχω ακούσει τον Τσουκαλά να μιλάει για Ολυμπιακό. Εντάξει, έχει δίκιο εν μέρη, αλλά και πάλι. Δεν μου μοιάζει Ηρακλήδης, αλλά εντάξει, το λογικό να μην μοιάζει. Τι δεν σου μοιάζω, δεν σου μοιάζει για Ηρακλήδεας, πώς το λέω. Ηρακλήδεας, πες το καλά. Εντάξει. Εγώ είμαι πιο πετσί Ηρακλήδεας. Πιο πετσί Ηρακλήδεας από όλους αυτούς που το παίζουν, ο Παδάκης κτλ. Αυτός απαντάει. Σήμερα η ομάδα μου πεθαίνει. Και εγώ έχω την πίστη ότι μπορεί να σωθεί. Όλοι αυτοί οι ρακλάρχες παρακαλάνε και λένε να πέσει η ομάδα για να την πάρουν στα χέρια του τη δική σου να την ξαναχρεώσουν. Αυτό λέει. Αυτό όμως λέω. Το ότι... δώσω 2017, η έλλειψη αυτοκριτικής σε αυτή την πόλη είναι σπορ. Είναι γιατί παίρνει άλλο τηλέφωνο και ρωτάει τον Ραπτόπουλο πώς γίνεται μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη να πάρει πρωτάθλημα. Και καθόταν και απαντούσε σοβαρά. Είναι δυνατόν αντί να πει εδώ δεν έχουμε μετρό, θέλει πρωτάθλημα. Μετρό δεν έχουμε πρωτάθλημα. Τι τρέλα που λέει, γιατί του μιλάει σοβαρά. Αυτό που δεν θέλει να πει είναι ότι θα πάρει και πρωτάθλημα. Λέει κανένα πρωτοσέλιδο. Μ' αρέσει ο ακροατή αυτό, συνέχισε φίλε. Τι συνέχισε, εσύ και δεν απαντά. Γιατί το απαντά σοβαρά για να πει τι είναι αυτά που λε. Για να τον κλείσει με τη μία. Είναι άρρωστο. Να το πει πάρα πολύ, συνέχισε το. Ωραία. Έχει δίπλα σου, αυτό που είναι δίπλα σου είναι ο Φάνη Γκέκα του LOL. Είναι ο Άγγελο Καρδιά. Τα γάρι είναι. Είναι στην Μπουντεσλίκα πρώτο σκόρε και έρχεται ελληνικό ποτάμι. Δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα από το ένα από το άλλο. Δεν μπορεί. Απλά ήταν τυχερό έτσι. Έπρεπε να δείξει κάτι παραπάνω εσύ. Έπρεπε. Γιατί δεν έχει πάθο αυτό πάλι κάτι. Είναι δηλαδή σοφ. Είναι γερμανική σχόλη. Δηλαδή είναι ρομπότ. Θα σου κάνει τη δουλειά. Αλλά δεν έκανε το. Συνέστημα 0, πάθος 0. Μάλιστα. Έτσι. Εντάξει. Είναι μηχανή, είναι. Εμένα δεν μου άρεσαν αυτά. Και τι σου αρέσει, και δηλαδή. Ξένη και άρης, κάτσε να δούμε. Εξήγησε μας τι σου αρέσει όμως, δηλαδή, στο παιχνίδι για παράδειγμα. Ναι. Τι μου αρέσει. Δείξε μας λίγο τη γνώση σου πάνω στο παιχνίδι. Τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχει πει εδώ. Άρα από τη στιγμή που βγαίνει εδώ πέρα πρέπει να τα πει εδώ. Για τι ώρε που λένε για τον Άντε και τον Ηρακλή. Για αυτέ τι ομάδε. Υπάρχουν ακόμα όντω ασχολούνται. Με το ελληνικό πρωτάθλημα οπαδί. Δηλαδή, ειλικρινά μεταξύ μας, ας πούμε, υπάρχει ακόμα κόσμος που ασχολείται. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Προφανώς υπάρχει, φίλε Ελλάδα είναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Από τις... Το γεννάζει. Δεν έχουν πάρει χαμπάρε. Εγώ πιστεύω σιγά-σιγά βρωμάει. Και... Ξέρεις πόσο τζίρο παίζει στο στοίχημα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι φτιαγμένα όλα. Δηλαδή γίνεται. Να βλέπει τώρα στη Σιγκαπούρη τον σχιστομάτι να βλέπει Βέρια Ερακλή. Να βάζει γκολ ο Ζήλια, λέει το πιάσα. Άκουσα με τρελέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει ποδοσφαίρι στην Ελλάδα εκτός από το Ολυμπιακού που βγάζουν λεφτά από το ποδόσφαιρο. Όλοι βγάζουν. Όλοι έχουν δεύτερη δουλειά. Εδώ ρε φίλε το μεσημέρι. Δεν έχουν δεύτερη δουλειά. Και τέταρτο, συγγνώμη σε διακόπτω, παίρνουν τρεις, στέλνουν μήνυμα στο Facebook στο κόκκινο να πει τα αποτελέσματα της Ιερουσαλήμ και λέει Βιθλεμ Ναζαρέτ 0-1. Σκόρερο Χριστός, όχι λάθος. Ο Ιούδας. Έτσι γράφει εδώ. Έτσι γράφει εδώ. Να μας πει ο Καραφλωμαλιά δίπλα πόσα λεφτά έβγαλε από το παγκόσμιο. Να τα πει εδώ μπροστά σε όλους. Λέγε. Αυτά μπορείς να τα βρεις και από το ίντερνετ, δεν χρειάζεται να στα πει. Τα πραγματικά με το φόρο μείον και τέτοια. Ένα μάξι το παίρνει. Χωρίς φόρους υποτίθεται ότι ήταν 50.000 για τρεις θέσεις. Ένα ήπιζα. 50.000 το άτομο ή όλη ομάδα. Το άτομο. Συν ό,τι παίρνει από την ομάδα. Ωραία. Και αυτό ο παλικάρι έβγαλε 50.000 και πήγαινε για σουβλάκι και δεν γεννούσε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, μαν. Ναι. Είναι γνωστή προσωπικότητα στο παιχνίδι. Στραβοστόμης βέβαια, αλλά. Μια χαρά ξέρει, είναι. Ξέρει. Είναι ραπτοπουλιακός, μ' άρεσε. με έπιασε αμέσως. Καλημέρα. Καλώς είναι. Ισχύει. Τσάκαλος. Καλημέρα, ναι. Τσάκαλος. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, γιατρέ, σ' ακούω τόση ώρα, δηλώνεις ότι δεν είσαι οπαδός, έτσι. Όχι, είναι φίλαθλος. Οπαδός με την κλασική έννοια του συνδικαλιστή, ε. Δεν σπάει βιτρίνες, δεν πληρώνομαι για να είμαι οπαδός. Άκου τι είπε. Είμαι αντιοπαδός του Άρη. Τι είμαι? Αντιοπαδός του Άρης. Αντιοπαδός του Άρη.